δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που μεγαλοκρατούμενος των Τρικάλων μεταφερόταν εν κρυπτό και ξημερώματα στις φυλακές της Θεσσαλονίκης, γράφει η Γιάννα Παπαδάκου στο Βήμα. Η μεταγωγή είχε αποφασιστεί προκειμένου να χειρουργηθεί στο μάτι ο κρατούμενος. Καθώς ο ασθενής ήταν επικεφαλής συμμορίας που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, κρίθηκε τελευταία στιγμή από τις αρχές ότι η εγχείρηση δεν έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο κοντά στη φυλακή, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι σχεδιαζόταν απόδραση με ελικόπτερο. Έτσι μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο γιατρός που τον χειρούργησε επέμενε ότι η επέμβαση θα μπορούσε να γίνει και 8 χρόνια μετά. Και όμως ο μεγαλοκρατούμενος είχε εξασφαλίσει γνωμάτευση ότι το περιστατικό ήταν επίγον. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμπλέκεται τώρα στην υπόθεση του κυκλώματος στις φυλακές Τρικάλων που μοίραζε χάπια και άλλες ναρκωτικές ουσίες στο σχολείο των φυλακών. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι είχε μπει στις φυλακές μικρό περίστροφο που προοριζόταν μάλλον για τον αρχηγό στα Τρίκαλα, αλλά τελικά τους πρόλαβαν. Η αποκάλυψη του κυκλώματος στις φυλακές των Τρικάλων και όσα περιστατικά συνδέονται με τη δράση του και αναφέρονται στη δικογραφία είναι μόνο μερικά από τα εκατοντάδες που συμβαίνουν καθημερινά στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Εδώ και περίπου ένα χρόνο οι πληροφορίες που έφτασαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στις άλλες αρμόδιες αρχές περιέγραφαν με τα μελανότερα χρώματα τα περιστατικά παρανομίας σε όλες τις φυλακές που στεγάζουν περίπου 12.200 κρατούμενους. Αποφασίστηκε η άρση του απορρίτου για κρατούμενους και ύποπτους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και το πρώτο λαβράκι πιάστηκε στα Τρίκαλα. Με το σοφρονιστικό υπάλληλο και τη δασκάλα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την εισαγωγή στις φυλακές Τρικάλων ναρκωτικών και κινητών. Μαζί τους διώκονται και 27 κρατούμενοι αλλά και άλλοι 39 συγγενείς τους. Οι κατηγορούμενοι είναι συνολικά 67. Αντιδράσεις προκαλεί σε πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο η μεταφορά του υγιού τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς. Εκτός από την απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων της τράπεζας, το πρωί έξω από την Αγροτική Τράπεζα στα Τρίκαλα στην οδό Βασιλείου Τσιτσάνη, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων με βασικό σύνθημα «Οι σωτήρες άρχισαν το ξεπούλημα, να σταματήσουμε το έγκλημα της πώλησης της Αγροτικής Τράπεζας». Επίσης, σήμερα οι γραμματείες του ΠΑΜΕ και της ΠΑΣΥ παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Πανελλήνιων για τις αρνητικές επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης της ΑΤΕ και της πώλησης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων Δοδόνη, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και ΣΕΚΑΠ. Όπως σας είναι γνωστό, η κυβέρνηση την Παρασκευή ανακοίνωσε την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία ανήκει πλέον στον όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς. Είναι μια δυσμενής εξέλιξη τόσο για τους εργαζόμενους στην Αγροτική Τράπεζα όσο και για τους αγρότες και τον ελληνικό λαό της χώρας μας. Ουσιαστικά ένας τομέας στρατηγικής που έχει να κάνει με την διατροφή του ελληνικού λαού και την επάρκεια της διατροφής του μετατίθεται στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Η κυβέρνηση, έστω και στα αυτά τα πλαίσια που λειτουργούσε μέχρι τώρα την Αγροτική Τράπεζα, εκχωρεί ένα εργαλείο που θα μπορούσε κάτω από άλλες συνθήκες να βοηθήσει τον ελληνικό λαό. Οι επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στην Αγροτική Τράπεζα αναμένονται ραγδαίες με την εξής έννοια. Μπορεί να ανακοίνωσαν την μη μείωση προσωπικού οι αγοραστές της Αγροτικής, όμως από την εμπειρία που υπάρχει στις τράπεζες όταν γίνονται συγχωνεύσεις τραπεζών, η τράπεζα που απορροφιέται πληρώνει το μάρμαρο με μείωση των καταστημάτων, με μεταθέσεις προσωπικού. Είναι σίγουρο και δεν μπορεί να πει κανείς, δεν το δεχόμαστε ότι θα κρατήσουν τη δέσμευση για μη απολύσεις προσωπικού. Σίγουρα θα πάνε είτε σε δυναμικές εθελούσιες, είτε σε απολύσεις που θα μοιάζουν με εθελούσιες με σκοπό να μειώσουν το προσωπικό. Αυτό θα γίνει τώρα στην πρώτη φάση, που είναι ακόμα νοπές οι υπογραφές τους, αλλά θα γίνει αργότερα. Είναι μια εξέλιξη που πραγματικά εμείς από ΠΑΜΕ χρηματοπιστωτικού θέτουμε το ζήτημα αντίσταση σε αυτή την εξέλιξη. Καλούμε τους εργαζόμενους τόσο στην Αγροτική Τράπεζα όσο και στους υπόλοιπους εργαζόμενους στις τράπεζες να αντισταθούν σε αυτή την κατάσταση, γιατί
οι ιδιωτικοποίηση τη αγροτική είναι το προήμιο. Θα ακολουθήσουν και άλλες συγχωνεύσεις και άλλες εξελίξεις στο τραπεζικό τομέα, με εμφανή πλέον αποτελέσματα αρνητικά για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, τόσο σε μισθούς όσο και σε απολύσεις, σε μειώσεις προσωπικού. Η ζωή συνεχίζεται, το πάνω χρηματοδοτικού είναι εδώ και καλεί όλους τους εργαζόμενους να αντισταθούν σε αυτή την κατάσταση. Η Παναγροτική Αγωνιστική Συσπήρωση λέει όχι στο ξυπούλημα της ΑΤΕ και των συντηρητικών επιχειρήσεων. Η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ μαζί με την Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπουλούν την ΑΤΕ και τις συντηρητικές επιχειρήσεις Δοδόνη Ελβίζ ΣΕΚΑΠ και τα δίνουν φιλέτο στο μεγάλο κεφάλαιο για να αυξήσει κι άλλο την κερδοφορία σε βάρος των μικρομεσαίων αγροκτηνοτρόφων, των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές σε βάρος της λαϊκής κατανάλωσης. Με την ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ χειροτερεύουν τα δεδομένα και γίνονται ακόμα πιο δυσμενείς οι όροι επιβίωσης της μικρομεσαίας αγροτιάς και των επαρχών των συνεταιρισμών. Αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο ξεκληρίσματος. Οι περιουσίες των περισσότερων αγροτικών οικογενειών και συνεταιρισμών είναι υποθηκευμένες στην ΑΤΕ. Αποτέλεσμα της ακολουθούμενης αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιστά εφάρμοζαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Με τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η κοινή αγροτική πολιτική και τα μνημόνια, η φτωχομεσαία αγροτιά είναι πολύ δύσκολο να σηκώσει κεφάλι. Το ίδιο και οι συντηρισμοί και να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η γη και τα ακίνητα είναι υποθηκευμένα στην ΑΤΕ και καλό φιλέτο για τους επίδοξους επιχειρηματικούς ομίλους και τους κερδοσκόπους. Η ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ σημαίνει ότι οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί θα λάβουν μορφή καταιγίδας προς μεγάλη χαρά των νέων αφεντικών της ΑΤΕ. Απολύσεις και νέες χειρότερες εργασιακές σχέσεις για τους εργαζόμενους στην ΑΤΕ και τις συντηρητικές επιχειρήσεις. Χειροτέρευση του βιωτικού επίπεδου του λαού, αφού η διατροφική του εξάρτηση, τιμές και ποιότητα, ποσότητα των προϊόντων δεν εξαρτώνται από το κέρδος των επιχειρηματιών. Με τη σημερινή μας συνέντευξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφασή της για την ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ, το ξεπούλημα των συντηρητικών επιχειρήσεων Δοδόνη Ελβίζ ΣΕΚΑΠ, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Απογόρευση με νόμο κάθε πληστηριασμού και κατάστασης κατοικίας και αγροτικής εκμετάλλευσης με αντικειμενική αξία 300.000 ευρώ. Χορήγηση διαγραφή χρεών από τόκους και κατάργηση ανατοκισμού για όλα τα δάνεια. Χορήγηση χαμηλότοκων δανείων με 1% για τους μικρομεσαίους αγροκτηνοτρόφους. Καλούμε τη μικρομεσαία αγροτιά να δυναμώσει τον αγώνα μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους σε συμμαχία με τους εργαζόμενους και τους φτωχούς επαγγελματίες για αλλαγή πολιτικής προς όφελος του λαού και του ίδιου του λαού και του τόπου. Παράταση τουλάχιστον για ένα χρόνο ζητούν οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καφετεριών των Τρικάλων για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καλούνται να απομακρύνουν τις πέργολες. Σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επιχειρήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας για καθαρισμό των δημόσιων χώρων, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να είναι θυελώδης. Στο πλευρό πάντως των καταστηματαρχών της Ασκληπιού τάσεται ο Μιχάλης Ταμήλος ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Τρίκαλα Πόλη Αναφοράς. Όπως ανέφερε ο κύριος Ταμήλος, θα πρέπει να ανασταλεί για ένα χρόνο τουλάχιστον η απόφαση της Δημοτικής Αρχής που υποχρεώνει τους καταστηματάρχες της Ασκληπιού να ξυλώσουν τις πέργολες. Βασική αιτία της αναστολής της απόφασης, η δυσμενής οικονομική συγκυρία που πλήττει όλους τους καταστηματάρχες. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κύριος Ταμήλος, αυτή θα είναι και η πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα συζητηθεί το θέμα. Το Σωματείο Καφετεριών της πόλης μας επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά αναστολή εφαρμογής της περισσενής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προβλέπεται ότι οι πέργολες που έχουν κατασκευαστεί στους κοινόχρηστους χώρους της Ασκληπιού και σε άλλα σημεία των Τρικάλων θα πρέπει να αποξηλωθούν μετά την 1η Σεπτεμβρίου. Οι λόγοι που επικαλούνται είναι οικονομικοί και εγώ πραγματικά θέλω να πω ότι η Δημοτική Αρχή πέραν από την οποιαδήποτε εφαρμογή ενός σχεδίου το οποίο έχει υποσχεθεί προεκλογικά, πρέπει να ακούσει την αγωνία των καταστηματαρχών και να δώσει αυτή την αναστολή για ένα χρόνο. Οι συνθήκες του 2010 που έγιναν οι δημοτικές εκλογές έχουν μεγάλη διαφορά με τις συνθήκες που έχουμε στο 2012, όπου η οικονομική κρίση έχει πλήξει όλους τους Τρικαλινούς και ιδιαίτερα τους καταστηματάρχες. Θέλω να πιστεύω ότι
εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, όπως την εννοεί η Δημοτική Αρχή, σημασία και η προστασία των ανθρώπων και των επαγγελματικών θέσεων, οι οποίες διασφαλίζονται από την λειτουργία των καταστημάτων αυτών. Θα είναι κρίμα να καταστρέψουμε 17 περίπου επιχειρήσεις που είναι στην οδό Ασκληπιού, οι οποίες απασχολούν πάνω από 300 άτομα εργατικό προσωπικό, σε μια εποχή που η ενεργεία μαστίζει την κοινωνία των Τρικάλων. Εγώ προσωπικά και ο συνδυασμός μας είμαστε υπέρ της αναστολής για ένα χρόνο της αποξήλωσης των περγολών, έτσι ώστε να δοθεί μια ανάσα στους καταστηματάρχες και να μπορέσουν και αυτοί σταδιακά να προσαρμοστούν σε αυτήν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που με σχετική πλειοψηφία πάρθηκε πέρυσι. Τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που έφερε ο Καλλικράτης στην τοπική αυτοδιοίκηση τα βιώνουν καθημερινά τόσο οι άνθρωποι που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση όσο και οι δημότες. Ο βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας Βλαχογιάννης, ο οποίος ως πρώην νομάρχης Τρικάλων γνωρίζει πολύ καλά τις αλλαγές που επέφερε ο Καλλικράτης, προσπαθεί να ανοίξει το θέμα των διορθωτικών παρεμβάσεων στο πρόγραμμα. Έτσι, ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας Βλαχογιάννης προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη για το σχέδιο Καλλικράτης και πιο συγκεκριμένα για το εάν προτίθεται ο Υπουργός να το επανεξετάσει και να αποκαταστήσει τις αδικίες κυρίως σε ό,τι αφορά τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή έχει ως εξής. Με το σχέδιο Καλλικράτης επιχειρήθηκε μια μεγάλη τομή στα αυτοδιοικητικά πράγματα του τόπου μας. Το εγχείρημα ήταν σίγουρα θετικό. Παρ' όλα αυτά, για διάφορους λόγους, τόσο σε θέματα αρμοδιοτήτων, όσο κυρίως και σε θέματα εδαφικών ορίων, το χωροταξικό δηλαδή, δεν υιοθετήθηκαν οι προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν πολλές αδικίες. Συνεπώς, ρωτάει ο κύριος Βλαχογιάννης τον αρμόδιο υπουργό, εάν προτίθεται να επανεξετάσει το σχέδιο Καλλικράτης και να αποκαταστήσει τις αδικίες κυρίως σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές και τις ορεινές περιοχές της χώρας. Με το σχέδιο Καλλικράτης επιχειρήθηκε πραγματικά μια αυτοδιοικητική τομή για τα πράγματα της αυτοδιοίκησης στον νομό μας και σε όλη τη χώρα. Πιστεύω όμως ότι έγιναν σοβαρές αδικίες, ιδιαίτερα σε περιοχές ορεινές και νησιωτικές. Γι' αυτό με ερώτησή μου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητάω να μας απαντήσει αν προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει τον θεσμό του Καλλικράτη και κυρίως τα όρια, τα εδαφικά και τις αρμοδιότητες που έχουν οι νέοι Δήμοι. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει, ότι θα ανοίξει μια συζήτηση και θα μπορέσουμε να, με σύμφωνη γνώμη όλων των κοινωνικών φορέων, να αποκαταστήσουμε τις αδικίες που έγιναν στον νομό μας και ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο. Στόχος της κυβέρνησης είναι τα μεγάλα οδικά έργα όπως ο Ε65 να συνεχίσουν να υλοποιούνται από τον Οκτώβριο, ανέφερε ο βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Ταμήλος. Όπως ανέφερε ο κ. Ταμήλος, θεωρεί ότι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες τουλάχιστον στα τμήματα του Ε65 που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως το τμήμα που έχει απομείνει μέχρι την Καλαμπάκα. Ενώ σημείωσε ότι συνολικά το έργο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 χρόνια. Ο άξονας κεντρικής Ελλάδος Ε65 είναι σταματημένος εδώ και 2 χρόνια με ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή με πρωτοβουλία του ιδίου του Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, αλλά και ενέργειες και επαφές που έχει κάνει ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, έχουν γίνει οι πρώτες επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σκοπός είναι να πάρει η χώρα μας ένα δάνειο χαμηλότοκο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με εγγύηση αντίστοιχο 1 δισεκατομμύριο ευρώ του ΕΣΠΑ, το οποίο θα κατατεθεί στο Λουξεμβούργο, και με αυτό το 1 δισεκατομμύριο να χρηματοδοτηθούν με πολύ χαμηλό επιτόκιο οι ιδιώτες κατασκευαστές του Ε65 και των άλλων οδικών αξόνων. Αυτή τη στιγμή οι 4 μεγάλοι άξονες που έχουν δρομολογηθεί στη χώρα μας πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται. Στόχος της κυβέρνησης είναι από τον Οκτώβριο και μετά να αρχίσουν τα έργα να υλοποιούνται και να ξαναγίνει μια καινούργια σύμβαση στην οποία όχι μόνο θα εξασφαλιστεί χαμηλή χρηματοδότηση, αλλά θα προσπαθήσουμε να χαμηλώσουμε και τα διόδια τα οποία, όπως θυμάστε, έχουν γίνει από το 2009 και με τη συμφωνία εκείνη κλιμακωτά ανεβαίνουν συνεχώς σε τέτοιο επίπεδο που με το σημερινό βιωτικό επίπεδο των πολιτών δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των διόδιων.
Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι σύντομα, μέσα στο Σεπτέμβριο, θα έχουμε νέα για το θέμα αυτό και εύχομαι και ελπίζω ότι μέχρι τον Οκτώβριο ο δρόμος Ε65 θα αρχίσει να δουλεύει στο κομμάτι που δεν έχει προβλήματα. Στο υπόλοιπο κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά που εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας μια προσφυγή του οικολογικών οργανώσεων, εύχομαι και ελπίζω να δοθεί από το δικαστήριο μια απόρριψη των ενστάσεων προκειμένου πραγματικά να σταματήσει αυτή η διαδικασία με την οποία τα έργα καθυστερούν και το κόστος πολλαπλασιάζεται. Έτσι ώστε και το έργο να γίνει σύντομα και μέσα σε μια τριετία να έχουμε ολοκληρωμένο τον άξονα Λαμία Εγνατία. Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος για τον νομό μας και όλη την Κεντρική Ελλάδα, ο επωνομαζόμενος Ε65, είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Πιστεύω ότι έφτασε η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να επανεκκινήσουν τα έργα. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε σε επαφή με όλους τους συναδέλφους από την Κεντρική Ελλάδα και με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχουν τελεσφορήσει οι συζητήσεις που γίνονται με τους εταίρους αλλά και τους παραχωρησιούχους. Έχει οριστεί ήδη ένας άμεστος διαμεσολαβητής, ο οποίος θα φέρει σε επαφή τις πλευρές των παραχωρησιούχων και της ελληνικής κυβέρνησης. Και με την πίεση τη δική μας, ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε και πάλι εργασίες σε αυτόν το τόσο σημαντικό οδικό άξονα για μας. Δύους παράλληλους ακολουθούν ο Δήμος Πύλης και η Ελλάδα. Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα ανάγκασαν και το Δήμο Πύλης να ενταχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα και να περιορίσει τις δαπάνες. Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία, καθώς η αντιπολίτευση διαφώνησε, να υλοποιήσει σειρά μέτρων για την αύξηση των εσόδων, όπως αξιοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων, αύξηση ανταποδοτικών εσόδων μέσω αναπροσαρμογής των τελών, ενεργοποίηση του μηχανισμού ίσπραξης των εσόδων, καθώς και ίσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων με νομική υποστήριξη, αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Ο Δήμος επίσης θα καταβάλει προσπάθεια να περιορίσει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις επενδυτικές του δαπάνες με εφαρμογή σειράς μέτρων όπως μείωση του αριθμού των εκτάκτων υπαλλήλων, προσπάθεια μείωσης των τελών για τη χρήση του ΧΙΤΑ και του ΣΜΑ, μείωση δαπανών ηλεκτροφωτισμού με τη χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, μείωση των λειτουργικών δαπανών και ορθολογική διαχείριση των προμηθειών, αναχρηματοδότηση των δανείων και συνεπώς μικρότερες τοκοχρεωλητικές δόσεις. Τις επιπτώσεις της κρίσης τις βιώνουν καθημερινά όλοι οι Έλληνες. Ωστόσο, το εμπόριο και οι επιχειρήσεις είναι ο μεγάλος ασθενής από την πρώτη στιγμή της κρίσης, γιατί υφίστανται τις επιπτώσεις όχι μόνο αυτής καθ' αυτής της συρρίκνωσης των εισοδημάτων, αλλά και της κακής ψυχολογίας και της ανασφάλειας των καταναλωτών, με αποτέλεσμα ακόμη και αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα μέχρι σήμερα και θα μπορούσαν να συνεχίσουν να καταναλώνουν και να διοχετεύουν χρήμα στην αγορά, να μην το πράττουν. Το αποτέλεσμα δραματικό, τα λουκέτα στα εμπορικά καταστήματα και τις επιχειρήσεις να διαδέχονται το ένα το άλλο, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. Ακόμη πιο οδυνηρή η εικόνα σε τουριστικά μέρη όπως η Καλαμπάκα, όπου υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των καταστημάτων που βάζουν λουκέτο. Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του 2012, 137 καταστήματα της Καλαμπάκας αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο και μόνο 65 καταστήματα άνοιξαν. Και το οδυνηρό του πράγματος έγκυται στο γεγονός ότι τα μετέωρα τα επισκέπτονται κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες, καθώς αποτελούν έναν από τους σπουδαιότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Ωστόσο, αυτή η μεγάλη επισκεψιμότητα των μετεώρων δεν έχει και ποτέ δεν είχε τα ωφέλη που θα έπρεπε στην τοπική οικονομία. Τα αίτια πολλά και οι υπεύθυνοι ακόμη περισσότεροι. Το αποτέλεσμα και η αγορά της Καλαμπάκας να συρρυκνώνεται και οι επαγγελματίες της περιοχής να βρίσκονται πλέον σε απόγνωση. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι οι Τρικαλινοί αγαπούν και στηρίζουν το θέατρο. Ειδικά αυτό το δύσκολο καλοκαίρι με τον υδράργυρο τόσο της θερμοκρασίας όσο και της οικονομίας να χτυπάει κόκκινο, είναι εντυπωσιακή η προσέλευση του κόσμου στις θεατρικές παραστάσεις που ανεβαίνουν στο υπαίθριο θέατρο του Φρουρίου υπό την αιγίδα του οργανισμού Ασκληπιός του Δήμου Τρικαίων.
Το αδιαχώρητο έγινε και στη θεατρική παράσταση «Ο παππούς έχει πίεση» με τον Κώστα Βουτσά, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, τη γνωστή Ζουμπουλία και μια πλειάδα καταξιωμένων ηθοποιών. Από τη μια η απόδοση των ηθοποιών, από την άλλη το αριστοφανικό κείμενο που περιγράφει την Ελλάδα του 2012, είχαν ως αποτέλεσμα το θερμό χειροκρότημα των θεατρόφιλων κάθε ηλικίας που παρακολούθησαν την παράσταση. Ο παππούς θέλει να του βάλουμε το υπόθετο. Ξυπνήστε, δεσποινή, δεν έχω ξαναβάλει εγώ στη ζωή μου υπόθετο. Αφήστε, δεν μπορώ να σου βάλω υπόθετο. Σε μένα να το βάλετε, δεν το κάνω εγώ. Στον παππούς θα το βάλετε. Μπάτσε και για σένα έχουμε υπόθετο. Τόσο. Σε κανένα δεν μπορώ να σχένομαι. Δεν σας καταλαβαίνω, αυτό είναι στον οργανισμό. Ή το έχεις ή δεν το έχεις, αλλά τι θα κάνω μόνος με τον παππού εδώ μέσα. Το χάπι μου, μπάτσε, τα μετασφαλίδι, το χάπι μου. Αυτό είναι το χάπι σας. Να σας το φέρω, κύριε Βελουγιώτη, μου το χάπι, σας ευχαρίστω. Δεν είναι το χάπι. Το υπόθετο δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων. Τι να κάνω τώρα, ρε. Μα, τι θες, ρε, φακού, λεμονάδα ή πορτοκαλάδα. Λεμοναδίτσα. Λεμοναδίτσα. Η λεμοναδίτσα του παππού έρχεται μαζί με το καπάκι. Έλα, παππού, στην υγειά σου, ό,τι επιθυμείς, ορίστε. Ξυπνήστε, δεσποινή. Ο παππούς θέλει χάπια, θέλει υπόθετα. Δεν μπορώ να τα κάνω εγώ αυτά. Τι έχετε πάθει και κοιμάστε όλοι. Εντάξει, παππού. Πάει ο Μπούγαλη στον Κορυδαλό με τον Βλαστό. Έχει μου λεμαλό, ήταν λάστα μου για σπίτι. Παππού Καμάς, μίλα μας. Πες μου, παππού, τουλάχιστον εσύ μ' αγαπάς. Παππού, σε αγαπάω πολύ. Εγώ σε ρώτησα, παππού. Ποιος σε αγαπάω πολύ. Άκου να σου πω, Φουφούκα, ένας τρόπος υπάρχει να ζητήσει όλα και να πάμε μπροστά και σαν οικογένεια και σαν έρθος. Ποιος, παππού. Ποιος, παππού. Κουτσός και κουτσαπόκουτσος και κουτσαποκουτσάκος. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, πολύ το πεις εσύ. Παρακάτω, μαμά. Για πες το σε ακούσω. Κουτσός και κουτσαπόκουτσος και κουτσαποκουτσάκος.